Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Να σας καλωσορίσουμε απόψε στη σημερινή εκδήλωση που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της υποψήφιας βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής στα Δωδεκάνησα, της κυρίας Κατερίνας Γαβαλά. Έχουμε τη χαρά... Έχουμε τη χαρά στο πάνελ μας να έχουμε τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Ντίνο Παπανικολάου, σύντροφο και συναγωνιστή πάντα στους αγώνες της Δημοκρατικής Παράταξης. Θα ήθελα παρακαλώ, κυρία Καβαλά, αν γινόταν ο κύριος Ντίνος, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Σύντροφοι, είμαστε μια μικρή αλλά καλή παρέα, πιστεύω. Γνωριζόμαστε όλοι από τα παλιά. Θα μεγαλώσουμε, μακάρι Γιώργο μου. Θέλω να πιστεύω ότι εμείς δεν είμαστε εδώ για να αγωνιστούμε όπως δίναμε τον αγώνα μας κάθε φορά και δεν ούτε ντρεπόμαστε, ούτε εν πάση περιπτώσει θεωρούμε ότι κάναμε κάτι κακό στην κοινωνία για την οποία υπηρετούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και γι' αυτό, να μην λέω πολλά, θα επικαλεστώ μόνο ότι αφήσα μας που λέει η συντρόφισσα η Φόφη, ότι η λογική επιστρέφει. Αυτό ας το κρατήσουμε αυτές τις 2-3 μέρες μέχρι τις εκλογές, έτσι που μέσα στη σκέψη μας να οριμάσει αυτή η ιδέα ότι πρέπει να επιστρέψει η λογική σε αυτόν τον τόπο, γιατί δυστυχώς έχουμε ξεφύγει. Και το αποδεικνύουμε καθημερινά αυτό στην κάλπη, στηρίζοντας και ψηφίζοντας κυβερνήσεις και ανθρώπους που ίσως δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του ελληνικού λαού. Γι' αυτό λυπάμαι που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να επικαλούνται τον Ανδρέα Παπανδρέου ανθρώποι σαν τον Τσίπρα και ειδικά στη χτεσινή του ομιλία στην Πάτρα, και είναι ένας παραπάνω λόγος να μας προβληματίσει όλους εμάς από τα παλιά το τι γίνεται εν πάση περιπτώσει σε αυτόν τον τόπο, σε ποιο πολιτικό σκηνικό βαδίζουμε, γιατί να περιμένουμε από αυτούς τους ανθρώπους που το 89 θέλαν να στείλουν φυλακή τον Ανδρέα τον Παπανδρέου και το 2019 τον επικαλούνται σαν σωτήρα και θέλουν να καρποθούν την παράταξη που ο ίδιος ίδρυσε. Αυτά, να μην σας κουράζω. Ο λόγος στη συντρόφισσα την Κατερίνα. Θέλω να πιστεύω ότι στην Κατερίνα έχουμε όλη μια υποχρέωση, γιατί με τη Στέλλα εγώ το ξέρω πολύ καλά και ίσως πιο καλά από πολλούς από εσάς, ότι σε αυτά τα τελευταία χρόνια που οι περισσότεροι από τους συντρόφους είχαν λακίσει, η Κατερίνα και η Στέλλα κρατήσαν τον Πασόκ όρθιο στην ΚΟ. Και γι' αυτό... θέλω να τις ευχαριστήσω και τις δύο και να ευχηθώ στην Κατερίνα καλή επιτυχία στο δύσκολο πραγματικά έργο. Ευχαριστώ πραγματικά για τα εξαιρετικά λόγια στο πρόσωπό μου και εννοείται ότι με βρίσκει σύμφωνη σε οτιδήποτε είπε σε σχέση με την ομιλία του Τσίπρα. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ σήμερα, τους εκπροσώπους των Δημοτικών Παρατάξεων και όλους τους φίλους του Κινήματος Αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας υπογραμμίσω ότι επιλέξαμε πολύ συνειδητά να κάνουμε αυτή την ομιλία γνωρίζοντας ότι είναι καλοκαίρι και ότι ο κόσμος δουλεύει και ότι θα υπήρχε μεγάλη δυσκολία στο να προσέλθει σε μια πολιτική εκδήλωση στο χωριό της Αντιμάχιας, σε αυτή την αίθουσα που ίσως πολλοί να μην γνωρίζουν κιόλας. Ειλικρινά λοιπόν ευχαριστώ όσους προσπάθησαν και βρήκαν τρόπο να αφήσουν για λίγο τις δουλειές τους και τις οικογένειές τους, και έχω την τιμή να τους μιλήσω και να τους πω δύο λόγια σε σχέση με το που είμαστε και που βαδίζουμε πολιτικά. Με τιμά λοιπόν πραγματικά και μου δίνει αισιοδοξία το γεγονός ότι σήμερα βρίσκεστε εδώ άνθρωποι από όλες τις ηλικίες. Υπάρχουν άνθρωποι που ξεκίνησαν με το ΠΑΣΟΚ τη μακρινή δεκαετία πλέον του 1970 και άνθρωποι που έχουν μπει στον χώρο του Κινήματος Αλλαγής τα τελευταία χρόνια.
Στέλνει λοιπόν αυτή η παρουσία ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι η πόλωση που όλες αυτές τις μέρες τόσο ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία έχουν σπρώξει στο έπακρο, δεν στάθηκε ικανή να ανακόψει την πορεία μας, και κανένα εμπόδιο και κανένα ψευτοδήλημα δεν είναι ισχυρό ώστε να ανακάμψει αυτή την πορεία της Δημοκρατικής Παράταξης. Κύριοι, περάσαμε πολλά. Μας λιδώρησαν, μας συκοφάντησαν αυτά τα χρόνια και εμείς μείναμε ενωμένοι, μείναμε δυνατοί, αποφασισμένοι και αντέξαμε μπροστά στους ψεύτες και στους λαϊκιστές. Σε αυτούς που είναι οι φίλοι των ολιγαρχών που μυρίστηκαν εξουσία, και τους ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ποιοι είναι, και έχουν αρχίσει να δείχνουν μια αλαζονία γενικότερα προς την κοινωνία. Αντέξαμε λοιπόν για να στηρίξουμε την Ελλάδα, για να στηρίξουμε την Ελλάδα που αγαπάμε, τη δική μας Ελλάδα, όπως εμείς την ονειρευόμαστε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, γιατί αυτό είμαστε όλοι μας. Πολλοί πίστεψαν ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Πολλοί πίστεψαν ότι θα πιάσουμε πάτο, όμως εμείς είμαστε περήφανοι για την παράταξή μας. Την παράταξη που έδωσε τις δύσκολες μάχες, την παράταξη της προόδου, αυτήν που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου και που δεν θα αφήσουμε να πάρει κανένας άλλος στα χέρια του, και σφράγισε σημαντικές στιγμές της νεότερης ιστορίας της πατρίδας μας. Θέλουμε και μπορούμε να γίνουμε ξανά κυριαρχή δύναμη, η δύναμη της κεντροαριστεράς, και θέλουμε εσείς και εσείς που μας ακούτε από το σπίτι να μας δώσετε τη δύναμη σύγκρουσης. Αυτό ζητάμε. Γιατί με την ψήφο σας την Κυριακή θα μας δώσετε την εξουσιοδότηση της σύγκρουσης με το λαϊκισμό, με το ψέμα και με όλες τις νεοφιλελεύθερες λογικές που αυτή τη στιγμή επικρατούν. Η κεντροαριστερά πρέπει, θέλει και αξίζει να γίνει ένα πλειοψηφικό ρεύμα. Η πατρίδα μας το έχει ανάγκη, εμείς το έχουμε ανάγκη, οι ελληνικές οικογένειες το έχουν ανάγκη, τα παιδιά μας, και εμείς έχουμε ανάγκη λοιπόν από αυτό το ισχυρό κίνημα αλλαγής. Γιατί σημαίνει δυνατή φωνή, γιατί σημαίνει ισχυρό κίνημα, μια δύναμη στον κόσμο της εργασίας, μια δύναμη στους ανέργους, στους συνταξιούχους, στους επιστήμονες, στους νέους επιστήμονες, στους επαγγελματίες, στους αγρότες, στις γυναίκες και στους νέους. Αυτούς που θέλουμε να γυρίσουν στον τόπο τους. Ο χώρος μας, ο χώρος της κεντροαριστεράς, ο φυσικός χώρος του κινήματος αλλαγής, να το υπογραμμίσουμε αυτό, έχει πληρώσει την πολύχρονη κρίση, βίωσε εντονότερα από όλους την πολιτική απαξίωση και αμαυρώθηκε και στοχοποιήθηκε. Βέβαια, όχι άδικα, ο κόσμος προσπάθησε να βρει μια πολιτική αλλαγή, κάτι στο οποίο να πιστέψει, όπως ήταν τα ζάπια τότε της Νέας Δημοκρατίας και όλες τις υποσχέσεις που έδωσε και ο Τσίπρας, αλλά γελάστηκε. Και γελαστήκανε ίσως και κάποιοι που θα ήθελαν να είναι εδώ σήμερα, αλλά επέλεξαν να μας κοιτάνε από το σπίτι. Αποδείχτηκε λοιπόν ότι ο μόνος χώρος με πολιτικό ήθος είναι η Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη. Δεν θα σταματήσω να το υπογραμμίζω αυτό. Η μόνη που μπορεί να θέσει σε τροχιά ανάπτυξη στη χώρα, με σεβασμό στο πολίτη, στην κοινωνική συνοχή. Η ψήφος στο κίνημα αλλαγής δεν είναι χρήσιμη. Βέβαια, είναι και μια ισχυρή ψήφος, μια κρίσιμη ψήφος. Η επιστροφή στη δεξιά, κυρίες και κύριοι, δεν είναι λύση. Είναι η αρχή ενός νέου Γολγοθά για την πατρίδα μας. Η Νέα Δημοκρατία, και το είπε ο Γιούνκερ πρόσφατα, είναι η παράταξη που ευθύνεται για την καταστροφική πολιτική της περίοδου 2004-2009 και για την κρίση και για τα μνημόνια. Είναι εκείνη που χρεοκόπησε τη χώρα και που αποδέχεται πλήρως, πρέπει να το ξέρετε αυτό, τους στόχους για τα πλεονάσματα του 3,5 μέχρι το 2022. Δεν έχει πει τίποτα ο Μητσοτάκης ότι θα αλλάξει, ότι θα το επαναδιαπραγματευτεί αυτό το δεδομένο. Θέλουν λοιπόν να επιστρέψουν οι φιλελεύθεροι και να σαρώσουν σαν οδοστρωτήρες, εμείς το ακούσαμε εδώ στην ΚΟ αυτό, κατακτήσεις και εργασιακά δικαιώματα. Έστω αυτά που έχουν απομείνει από το δίθεν αριστερό Τσίπρα. Θέλουν να μειώσουν περαιτέρω τις συντάξεις, τους μισθούς, να επιβάλλουν ισχυρή, σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική που θα ισοπεδώσει τους αδύναμους. Και εμείς λέμε ένα ισχυρό όχι και στους δύο. Ο Μητσοτάκης θέλει σύμπραξη ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο. Βέβαια, τι σημαίνει πρακτικά. Ας πούμε τα νοσοκομεία. Ένα παράδειγμα που φέρνει πολύ συχνά είναι το γεγονός ότι θέλει ο ΕΟΠΗ να αγοράζει από τους ιδιώτες τις υπηρεσίες. Το αγαπημένο του λοιπόν παράδειγμα είναι το Αττικό Νοσοκομείο. Υποθέτει ότι έχει χαλάσει ο αξονικός και λέει ότι οι ασθενείς δεν θα απευθύνονται όπως θα ήταν λογικό στο νοσοκομείο και το νοσοκομείο να αγοράσει ή να φτιάξει τον αξονικό όπως θα συνέβαινε σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου, αλλά θεωρεί ότι θα πρέπει ένας ιδιώτης επιχειρηματίας να αγοράσει τον αξονικό, να τον εγκαταστήσει στο νοσοκομείο και το κράτος να πληρώνει τους εργαζόμενους, το χώρο, το ρεύμα που είναι πολύ μεγάλο, το ξέρουν όσοι δουλεύουν στο νοσοκομείο. Πραγματικά η τιμή του ρεύματος, η κατανάλωση μάλλον του ρεύματος για τον αξονικό είναι τεράστια. Και αυτό το θεωρεί ανάπτυξη.
Δεν έχουμε ακούσει κάτι πιο γελίο. Είναι απίστευτο. Μάλλον με αυτόν τον τρόπο έχει απλά αποφασίσει να δώσει την υγεία σε κάποιους φίλους του. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει η φωνή της σύνεσης και το ισχυρότατο κίνημα αλλαγής να αλλάξει λίγο αυτή την κατάσταση. Αναφέρει επίσης για τη διοίκηση των νοσοκομείων. Θεωρεί ότι στα νοσοκομεία πρέπει να μπουν μάνατζερ. Μα και τώρα έτσι είναι. Οι διοικητές των νοσοκομείων μπαίνουν για 2 χρόνια. Υποτίθεται ότι έχουν ένα, υποτίθεται, βέβαια εξαρτάται τις κυβερνήσεις, ένα σπουδαίο βιογραφικό. Και φυσικά έχει υποβάλει την υποψηφιότητά του και αυτός ο οποιοσδήποτε διοικητής προσπαθεί να κάνει το καλύτερο για το νοσοκομείο. Βέβαια, να ξέρετε ότι η κατάσταση στα νοσοκομεία δεν είναι καθόλου θέμα διοικητή. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στην ΚΟΜ με τον διοικητή θα το είχαμε λύσει αν ήταν δικό του καθαρά το ζήτημα. Είναι καθαρά θέμα κυβερνητικής πολιτικής. Πρέπει λοιπόν εμείς να αποφασίσουμε. Θέλουμε νοσοκομεία που να δικούνται με τους κανόνες της αγοράς όπως όλες οι εταιρείες, δηλαδή με στόχο το κέρδος για τους μετόχους, ή θέλουμε να δικούνται προσφέροντας κοινωνικό έργο με κοινωνικά κριτήρια όπως είναι και στη Γερμανία άλλωστε. Γιατί η υγεία το ξέρουμε, είναι κοινωνικό αγαθό και τα δύο αυτά λοιπόν κύριοι δεν γίνονται, ή το ένα θα είναι ή το άλλο. Και η Νέα Δημοκρατία δείχνει να έχει επιλέξει το πρώτο. Με αυτές λοιπόν τις αλχημίες, τις οποίες προσπαθεί ο Μητσοτάκης και τις ανόητες για την ελληνική κοινωνία προτάσεις, θέλει να κυβερνήσει τη χώρα. Και δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα. Μιλάει για ασφάλεια και για προστασία των πολιτών, όταν από τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών, το ξέρουμε όλοι, κατάργησε 8.000 οργανικές θέσεις αστυνομικών. Είναι αυτός που κατάργησε τη δημοτική αστυνομία, το θυμόμαστε καλά και το έκανε με μία απόφαση. Και είναι ο γκουρού των απολύσεων. Το ξέρουμε. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό που θέλουμε εμείς. Και σιγά σιγά κάθε φορά που μιλάει στην τηλεόραση μας δίνει μία γεύση από το πώς βλέπει το μέλλον και η αλήθεια είναι ότι δεν κρατιέται, θέλει όπως και να έχει να κυβερνήσει και να τα εφαρμόσει αυτά. Μάλιστα μίλησε για εκχώρηση επικουρικών συντάξεων σε ιδιωτικές εταιρείες μαζί με το κεφάλαιο που έχει δημιουργηθεί, εν πάση περιπτώσει αδιανόητα. Απ' την άλλη ο Τσίπρας. Αυτός με τη σειρά του, για λόγους ιδεολειψίας, θα θυμάστε, κατάργησε την ομάδα Δίας, αυτή που ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ και άφησε τους πολίτες στο έλεος του Θεού. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, είμαστε ένας λαός που λειτουργούμε με το θυμικό. Εναλλάσσουμε πολιτικές δυνάμεις, εναλλάσσουμε πολιτικούς στην εξουσία και πολλές φορές εμφανίζουμε και κόμματα διαμαρτυρίας, τα οποία είναι ευκαιριακά. Θυμόμαστε όλοι του Σανέλ και το ποτάμι, τώρα πια είναι παρελθόν. Οι εντολείς είναι οι δανειστές μας και με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της εγχώριας ελίτ κάνουν σταθερά τη δουλειά τους, αφήνουν κάθε φορά τους Έλληνες να εκτονώνονται με διαφορετικό τρόπο. Η λογική όμως, ακριβώς όπως λέει το σύνθημά μας, πρέπει να επιστρέψει. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει περέβει τα εσκαμμένα. Ένα θεμητό στόχο του, να διεκδικεί την αυτοδυναμία, το μετατρέπει πλέον σε ομοεκβιασμό. Ο ίδιος λέει Μητσοτάκης ή χάος. Ή εγώ μόνος ή ξανά εκλογές. Ποια πολιτική σταθερότητα μπορεί αυτός ο άνθρωπος με αυτά τα λόγια να εγγυηθεί. Απειλεί τον ελληνικό λαό και το όπλο του είναι ο Τσίπρας. Είναι πρόθυμος λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης να εκμεταλλευτεί την απλή αναλογική, την οποία κατά τα άλλα έχει καταδικάσει. Η επιδίωξη της αυτοδυναμίας γίνεται συνώνυμη με νέες περιπέτειες, ταυτίζεται με αλλεπάλληλες εκλογές. Και βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Αν θυμάστε, το είχε κάνει και το 2012, οδήγησε 2 φορές τη χώρα σε εκλογές για να πάρει την εξουσία και το ίδιο έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Αποκαλύπτεται η προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν είναι η πολιτική σταθερότητα, αλλά απλά να κατακτήσει ανεξέλεγκτα την εξουσία. Αυτό θέλει. Είναι ολοφάνερο και μόνο το κίνημα αλλαγής είναι δεδομένο πια. Είναι αυτό που μπορεί να αποτελέσει εγγύηση για τη σταθερή πορεία που η χώρα μας πρέπει να έχει. Γιατί με την δεξιά έχουμε μια ιδεολογική άβυσο που μας χωρίζει και έχουμε μια εντελώς διαφορετική αξιακή ιεράρχηση. Εμείς είμαστε μια παράταξη ευρωπαϊκή. Θέλουμε ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των χωρών της Ευρώπης και της Νότιας Ευρώπης και θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπως την ονειρεύτηκαν οι ιδρυτές της και πάνω απ' όλα όπως την ονειρεύτηκαν οι πολίτες της Ευρώπης. Και έχουμε πλέον πραγματικά μπουχτίσει με τις πολιτικές της λιτότητας που έχουν φέρει σε δύσκολες θέσεις όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, γιατί έχουμε συνειδητοποιήσει και η αλήθεια είναι ότι το έχουν συνειδητοποιήσει και οι βόρειες χώρες, απλά δεν τους συμφέρει να το παραδεχτούν, δεν οδηγούν πουθενά. Δημιουργούν ανισότητες, μόνο ανισότητες και δημιουργούν ένα εξοντετικό περιβάλλον για τους πολίτες της Ευρώπης.
Σε συνεργασία λοιπόν με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες της Ευρώπης να καταλάβουν ότι η Ευρώπη μπορεί να έχει ένα άλλο πρόσωπο, μπορεί να αγκαλιάσει και μπορεί να δώσει ελπίδα. Και εμείς το θέλουμε αυτό, το πιστεύουμε αυτό και το θέλουν και οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, είναι πολύ σημαντικό. Ο Μητσοτάκης και οι ομοδεάτες στο Ευρωπαϊκό Λογικό Κόμμα, όλοι οι νεοφιλελεύθεροι, αυτό θέλουν, όχι βέβαια, υποστήριζαν τον Βέμπερ μέχρι τώρα, ο οποίος κάθε άλλο ήταν υποστηριχτής της Συμφωνίας των Σκοπίων, το ξέρουμε, και τώρα υποστηρίζουν μια άλλη κυρία που δεν θυμάμαι το όνομά της, η οποία είναι πιο νεοφιλελεύθερη και πιο σκληρή από την Βέμπερ τελικά. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν, ο ένθερμος υποστηρικτής του κυρίου Βέμπερ, αρνείται βέβαια την Συμφωνία των Πρεσπών, και η αλήθεια είναι ότι όλοι ξέρουμε ότι θα την υπέγραφαν πολύ πολύ ευχαρίστως. Και ερχόμαστε στο σήμερα που ο Μητσοτάκης κατηγορεί τον Τσίπρα, ο Τσίπρας κατηγορεί τον Μητσοτάκη, ο ψεύτης νούμερο 1 κατηγορεί τον ψεύτη νούμερο 2 και έτσι γίνεται η αλληλεπίδραση. Σε ό,τι αφορά τα ελληνικά δεδομένα και την διακυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια η μεσαία τάξη έχει φτωχοποιηθεί. Κοινωνική αλληλεγγύη στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο μικροεπιδόματα ως δωράκια. Και για αρκετούς συμπολίτες, η αλήθεια είναι ότι την ελπίδα, δημιουργία, χαμόγελο φαίνονται μακρινά. Έχουμε ανάγκη λοιπόν μια νέα αρχή. Και εμείς ως ΠΑΣΟΚ, γιατί είμαστε η ραχοκοκαλιά του κινήματος αλλαγής, είμαστε αυτοί που δημιουργήσαμε αυτή τη μεσαία τάξη, αυτή που υποστήριξε τη δομή της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί μια ισχυρή και ευημερούσα μεσαία τάξη είναι καθοριστική σημασία για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή. Είναι αυτή που συντηρεί την κατανάλωση, οδηγεί σε μεγάλο μέρος τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, στην υγεία, στο στεγαστικό τομέα και παίζει ένα ρόλο κλειδί σε όλα τα συστήματα της κοινωνικής προστασίας. Είμαστε μια δυτική αστική οικονομία και αυτά θα πρέπει να είναι προφανή, αν όχι αυτονόητα. Κοινωνίες με ισχυρή μεσαία τάξη, το λέει και ο ΩΣΑ, έχουν χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας, απολαμβάνουν υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης, σας το λέω ακριβώς όπως το έχει αναφέρει ο ΩΣΑ, και ικανοποίησης από τη ζωή, καθώς και μεγαλύτερη πολιτική σταθερότητα και καλή διακυβέρνηση. Στην Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ όμως όλα άλλαξαν, η μεσαία τάξη στοχοποιήθηκε, διαλύθηκε, και έτσι τώρα ο κύριος Τσίπρας, ο πρεσβευτής του δίθεν λαού, μπορεί να καμαρώνει. Υποσχέθηκε φοροελαφρύνσεις για τους μη έχοντες και βαριά φορολογία για τους κατέχοντες. Ξέχασε όμως να ορίσει ποιος θεωρείται πλούσιος και ποιος θεωρείται φτωχός στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τους κορυφαίους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να ξέρουμε ότι μια τετραμελής οικογένεια με ετήσιο εισόδημα μέχρι και 18.000 ευρώ, κάντε τη διαίρεση για να δείτε σε πόσα αντιστοιχεί, αντιπροσωπεύει τη μεσαία τάξη, και το ατομικό εισόδημα για τη μεσαία τάξη είναι από 7 έως 10.000 ευρώ το χρόνο. Αυτός λοιπόν που κορόιδεψε την ελπίδα του Έλληνα, που φόρτωσε την Ελλάδα με τρελά βάρη, πολύ μεγάλα, που επέβαλε τα capital control, μην το ξεχνάμε, που ανέβασε το ΦΠΑ και εδώ στα νησιά μας, που δεν διαχειρίστηκε το μεταναστευτικό και που εδώ μας έστειλε τα ΜΑΤ, το θυμόμαστε όλοι, 13 δημιουργίες ήταν αυτές, που έβαλε και άλλους έμεσους φόρους, που αύξησε κατακόρυφα τις εισφορές για τις επιχειρήσεις, που έκοψε τα φτερά των μικρών και έδιωξε τις επενδύσεις των μεγάλων. Και δεν ξεχνάμε το όχι που έγινε ναι, τις υποσχέσεις Φούμαρα, το γεγονός ότι δεν έσχισε κανένα μνημόνιο, την πολύ κακή συμφωνία με τις πρέσπες, και δεν ξεχνάμε ούτε την πρόταση για τις νέες πρέσπες στο Αιγαίο, την θυμόμαστε όλοι από τον ντόπιο βουλευτή. Είχε ιδιαίτερα σημαντικό και αρνητικό πρόσημο όλο αυτό. Όλα αυτά λοιπόν δηλώνουμε ότι και από την ΚΟ και από την Αντιμάχια και από εδώ δεν είμαστε διαθέσιμοι να τα ακολουθήσουμε πια, και ξέρετε, εμείς δεν χαρίζουμε και καμία σπιθαμή, ούτε τόση δά από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό να το πούμε στο ΣΥΡΙΖΑ, να το ξέρει, να το καταλάβει. Το μόνο λοιπόν που κατάφερε ο Τσίπρας είναι ότι διέλυσε το σεβασμό και την εμπιστοσύνη του Έλληνα στην πολιτική και κυρίως του νησιώτη. Το τελευταίο καιρό έγινε συνείδηση όλων πως ο κόσμος που έμενε δίπλα μας είναι εκείνος που με ανιδιοτέλεια τόσα χρόνια προσέφερε στην κοινωνία. Και εμείς εδώ το ξέρουμε. Γιατί όχι μόνο στο νησί της ΚΟ, αλλά και σε Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, Νήσιρο, Αστυπάλαια, Λειψούσα, Καθονήσι, σε όλα τα νησιά του Βορείου Συγκροτήματος, αλλά και στα νησιά του Νοτίου, Κάρπαθο, Σιμητήλο, Χάλκη, Καστελόριζο, Ρόδο, τα πάντα. Τόσο από θέσεις ευθύνης, όσο και απλά μέσα από την κοινωνία, είναι αυτοί που προσέφεραν τα πάντα. Είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Οι άνθρωποι που ανήκαν στο ΠΑΣΟΚ και σήμερα βρίσκονται στο κίνημα αλλαγής. Και πρέπει πραγματικά να τους ευχαριστήσω από καρδιάς. Οι περισσότεροι από εσάς ανήκετε σε αυτή την κατηγορία. Και είστε αυτοί που πίστεψαν σε αυτό που σήμερα οι Έλληνες έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν. Ότι η λογική επιτέλους επιστρέφει και πρέπει να επιστρέψει. Θέλουμε λοιπόν ως κίνημα αλλαγής η χώρα να οδηγηθεί όχι σε ακυβερνησία,
αλλά ως υπεύθυνη αντιπολίτευση εμείς ως ΠΑΣΟΚ, να διασφαλίσουμε την πολιτική σταθερότητα και να συμβάλλουμε να ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση, να αλλάξει ο εκλογικός νόμος και να προχωρήσει η διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους για να αλλάξουν οι απαράδεκτοι και επαχθείς όροι της συμφωνίας του Τσίπρα. Να φύγει η θηλιά από το λαιμό, η μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος από το εξωφρενικό 3,5 του ΑΕΠ τουλάχιστον στο 2,2. Προκειμένου να αυξηθούν οι επενδύσεις και η ανάπτυξη αυτή που θέλουμε, η μείωση των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα μέχρι το 2022 είναι επιβεβλημένη και φυσικά είναι υποχρεωτικό να γίνει σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους. Και εμείς είμαστε οι μοναδικοί που μπορούμε να το διαπραγματευτούμε αυτό. Τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα σε συνδυασμό με την υψηλή φορολογία δημιουργούν δυσμενές, το οποίο το ξέρουμε όλοι. Αποθαρρύνει κάθε είδους επένδυση. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Έλληνας πληρώνει φόρους και ανταποδοτικά δεν έχει ικανοποιητικές υπηρεσίες, και αυτό δεν συμβαδίζει με αυτό που γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στις υπόλοιπες χώρες πληρώνουν τους φόρους τους, αλλά υπάρχει μια αναλογικότητα σε αυτό που έρχεται πίσω σε υπηρεσίες. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Είναι θέμα πολιτισμού, είναι ζωτικό για τον Έλληνα πολίτη και πρέπει να γίνουν τα αδύνατα δυνατά γι' αυτό. Εμείς, συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε ο χώρος, το επαναλαμβάνω, που μπορεί να εγγυηθεί την εθνική ενότητα, που ως σεβασμό, που στόχο έχει το σεβασμό στην κοινωνική ευημερία και στην πολιτική ομαλότητα και που δεν διαπραγματεύεται την εθνική μας κυριαρχία. Είμαστε μια ήρεμη δύναμη, αλλά μπορούμε να φέρουμε την ανατροπή. Και είμαστε οι φυσικοί συνεχιστές του προοδευτικού χώρου με διαχρονικές αξίες όπως δημοκρατία, κοινωνικό κράτος και οι μόνοι που μπορούμε να φέρουμε σε τροχιά ανάπτυξη στη χώρα και τα νησιά μας. Είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε στα Δωδεκάνησα. Έχουμε έναν τόπο στα χέρια μας με πολλές δυνατότητες για εξέλιξη και ανάπτυξη. Ανάπτυξη οικονομική, πολιτιστική, τεχνολογική, με καινοτόμες ιδέες και με δεδομένη την κλιματική αλλαγή, νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο. Αν πιστέψουμε στις ικανότητές μας, φίλοι μου, αν γίνουμε όλοι, ο καθένας, στο δικό του τομέα, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό, δημιουργικοί, αν δημιουργήσουμε ένα πολιτικό περιβάλλον τέτοιο το οποίο να είναι αρρώγος στις προσπάθειές μας. Πιστεύω ότι τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο μπορούμε να καταφέρουμε πραγματικά πάρα πολλά. Και είναι απαράδεκτο πως οι κυβερνητικοί βουλευτές, ειδικά οι Δωδεκανήσοι, και έχουμε και έναν τόπιο, δεν φρόντισαν να αποκατασταθεί το λιμάνι, ότι χάθηκε για αρκετά χρόνια ή μειώθηκε τουλάχιστον πολύ σημαντικά ο τουρισμός της κρουαζιέρας. Δεν φρόντισαν να προσπεράσουν τα γνωστά, γιατί είναι γνωστά, εμπόδια της δημόσιας διοίκησης, και είναι αδιανόητο να μην αντιλαμβάνονται τις συνέπειες του μεταναστευτικού. Πραγματικά αδιανόητο. Απαράδεκτο που δεν αποκατέστησαν τις εκκλησίες μας άμεσα. Έπρεπε να έχει γίνει χθες. Οι πολιτικοί, κυρίες και κύριοι, που επιλέγονται, πρέπει να υπηρετούν τον τόπο τους και πρέπει να έχουν στόχο και όραμα. Το έχω ξαναπεί άλλη μια φορά. Δεν πάμε στη Βουλή για να πιούμε καφέ στο εντεκτήριο και ούτε για να φορέσουμε κουστούμι, είτε φοράμε είτε δεν φοράμε γραβάτα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όποιος επιλέγεται, οφείλει να εκπροσωπεί τον τόπο του και να επιτυγχάνει τα μέγιστα. Και έτσι εμείς, ως κίνημα αλλαγής, αυτό που θέλουμε για την επόμενη τετραετία είναι ένα αναπτυξιακό προγραμματισμό για τη διαχείριση του τουριστικού προϊόντος σε όλα τα Δωδεκάνησα και εδώ στην ΚΟ, με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου μας. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει υποδομές, γιατί η αύξηση του τουρισμού δημιουργεί ανάγκες που πρέπει γρήγορα να καλυφθούν. Αποχευτητικό, δρόμους, λιμάνι, το νοσοκομείο σε πρώτη προτεραιότητα, δεν το συζητάμε καν. Πρωτοβάθμια περίθαλψη σε κάθε χωριό, εννοείται σε κάθε νησί. Ενεργειακός σχεδιασμός με ορίζοντα το 2050, αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας, όπως ακριβώς λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την επίτευξη όλων των ενεργειακών και κλιματικών στόχων με σαφή προτεραιότητα στην εξοικονόμηση της ενέργειας. Η ενεργειακή και η οικονομική πολιτική συνδυάζονται και προτείνουμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα, είναι γνωστό, με φορολογικά κίνητρα και με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση. Και βέβαια πρέπει να διεκδικήσουμε τη δημοσιονομική αποκέντρωση των Δήμων, με ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων, των περιφερειών, ανάλογη όπως είναι στις αντίστοιχες ρυθμίσεις των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ζητάμε κάτι διαφορετικό. Γιατί έτσι θα έχουμε αναστροφή του συστήματος των χρονοβόρων αδειοδοτήσεων και προσαρμογή σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ένα fast track που το ζητάμε όλοι, το θέλουμε, μας χρειάζεται. Και έτσι θα έχουμε διασφάλιση των συνεργειών, είτε γίνεται με ιδιωτική οικονομία, πρωτοβουλία, είτε όχι, διασφάλιση της διασφάνειας και της στήρησης των κανόνων. Και απ' την άλλη, αλλάζοντας εντελώς τομέα, ζητάμε μια αξιοκρατική στελέχωση της διοίκησης στην εκπαίδευση, την προώθηση της εφαρμογής των νέων προγραμμάτων σπουδών με βάση σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις,
με έμφαση στη διαθεματικότητα, την βιωματική μάθηση, τη συνεργατικότητα, την εξοικείωση με τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά ως μέρος όμως της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θέλουμε μια εξάπλωση του θεσμού των πρότυπων και των πειραματικών μονάδων σε περιφερειακό επίπεδο και φυσικά θέλουμε ένα σταθερό περιβάλλον, το αυτονόητο, για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Πρέπει τα παιδιά πλέον να ξέρουν σε τι σύστημα δίνουν εξετάσεις και πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα και όχι να το μαθαίνουν 3, 4, 5, 6 μήνες πριν τις εξετάσεις αυτές. Και όλα αυτά με έμφαση στον κεντρικό ρόλο, στην παιδαγωγική κατάρτιση και στην αυτενέργεια των δασκάλων και των καθηγητών. Όσοι μπορούμε, φίλοι μου, όσοι έχουμε φωνή και πρέπει να την αποκτήσουμε όλοι όλο και πιο δυνατή, πρέπει να πάρουμε το τιμόνι στα χέρια μας, να εγγυθούμε στα παιδιά μας ότι θα τους δώσουμε ένα διαφορετικό μέλλον από το παρόν που ζουν σήμερα. Και πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον στο οποίο να μπορούν να δουλέψουν, να δημιουργήσουν, να αισθάνονται ασφαλείς, είτε οικονομικά είτε και ρεαλιστικά, και να οραματιστούν το δικό τους μέλλον. Ένα περιβάλλον στο οποίο οι μεγαλύτεροι, οι συνταξιούχοι, να έχουν το σεβασμό που τους αξίζει για τα τόσα χρόνια προσφοράς και μέσα από το κίνημα αλλαγής, εγώ θα ήθελα να προσπαθήσω για το δικό μας αύριο. Βέβαια, εσείς αποφασίζετε. Το μέλλον είναι στα δικά σας χέρια και εσείς θα γυρίσετε την πλάτη στους γυρολόγους της πολιτικής και με το χέρι στην καρδιά θα επιλέξετε αυτούς που μπορούν και πρέπει να σας εκπροσωπούν. Αυτούς που μπορούν να σας βοηθήσουν. Η τιμωρία στο ανεύθυνο και αλαζονικό ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να είναι επουδενή το σκαλοπάτι για την επιστροφή στη δεξιά, με τίποτα. Πρέπει να είναι ένα σκαλοπάτι για την πρόοδο, για την ευημερία, για το δικαίωμα στην εργασία, που μπορεί να εγγυηθεί μόνο το κίνημα αλλαγής, με ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο θα κατοχυρώνει βασικά κοινωνικά δικαιώματα, θα ανακουφίζει όλους όσους έχουν χτυπηθεί από την κρίση. Σας ευχαριστώ πραγματικά που βρίσκεστε εδώ. Σας ζητάω να μας εμπιστευτείτε και σας δίνω ένα ραντεβού με το κίνημα αλλαγής την Κυριακή, ζητώντας την ψήφο σας και την εμπιστοσύνη σας. Ναι, φίλες και φίλοι, όσοι από εσάς θέλετε να απευθύνετε την οποιαδήποτε ερώτηση στην κυρία Γαβαλά, αν έχετε να προσθέσετε κάτι, να ευχαριστήσουμε και τον πρώην Δήμαρχο Ηρακλειδών, τον κύριο Στέργο Μπίλη, που είναι εδώ, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Κρητικό, για την παρουσία του. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους και τις φίλες που ήρθατε, την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, την κυρία Φραντσάκη Μαρία που είναι εδώ, τον πρόεδρο της Αντιμάχιας, την κυρία Σκουφεζή, όλους τους φίλους, τον κύριο Ζερβό Μανώλη για την παρουσία του. Σας ευχαριστώ, τον κύριο Βαραχάνο για την παρουσία του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που μας τιμήσατε με την παρουσία σας απόψε. Να είστε καλά και ευχαριστούμε.